Είναι η εβδομάδα των παθών, η εβδομάδα της απόλυτης σύνδεσης με το θείο δράμα και μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού και αυστηρών μέτρων, τα έθιμα τηρήθηκαν πιστά. Στη Νέα Λικαρνασσό, στην ενορία του Αγίου Νικολάου, η προετοιμασία του επιταφείου ξεκίνησε αμέσως μετά τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης και ολοκληρώθηκε λίγο πριν το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής. Με την κατάνοιξη των ημερών και τη λαχτάρα της συμμετοχής, μικρές και μεγαλύτερες κυρίες συμμετείχαν στο έθιμο του στολισμού του επιταφείου. Ξεκινάει από όλη τη μεγαλοβδομάδα να ετοιμάσουν το νυμφείο, να ετοιμάσουν τα λουλούδια. Να έρθουν σήμερα από το πρωί να φτιαχτούν τα λουλούδια, να τα στολίσουμε, να φτιάξουμε τον επιτάφιο. Μπορεί να πάει και μέχρι το ξημέρωμα, δεν το ξέρουμε. Αλλά είμαστε όμως εδώ, δεν μας πειράζει, δεν στεναχωριόμαστε. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε. Λουλούδι το λουλούδι και κλαδί το κλαδί. Το περίτεχνο σχέδιο στολίστηκε με μεράκι για να φιλοξενήσει το σώμα του κυρίου που άφησε πάνω στο σταυρό την τελευταία του πνοή. Δεν είναι συνήθεια, είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να έρθουμε εδώ, να βοηθήσουμε, είναι κάτι που το πιστεύουμε και το θέλουμε. Κάθε χρόνο μαζί με τις μεγαλύτερες κυρίες και τα κορίτσια της ενορίας κάνουν πρόβα για τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των ημερών. Μέρες πριν κάνουν προόβες και ξαναπρόβες, προετοιμάζονται. Με την όρεξη παρέιτσα, όλα ακολουθούν με μεγάλη όρεξη. Ξεκίνησαν εβδομάδες πριν την προετοιμασία και η συμμετοχή τους κάθε χρόνο είναι ζωηρή και συγκινητική, όπως είπαν. Να σμίγουμε, να αγαπιόμαστε, γιατί λαμπρή τη λένε, έτσι, μέρα αγάπης. Στην αίθουσα της ενορίας, τη Μεγάλη Πέμπτη, βάφονται και τα αυγά, που θα μοιραστούν στους πιστούς μετά τη λειτουργία της Ανάστασης. Τα βάζουμε μετά στα σακουλάκια, θα πάμε για τσιταντίνη το Μεγάλο Σάββατο. Στην Ανάσταση. Ανάσταση, ναι. Και ετοιμάζετε πολλά αυγά κάθε χρόνο. 300. Με διάθεση προσφοράς, η κάθε μια από τις γυναίκες που συμμετέχουν συνεισφέρουν στην μεταφορά αυτής της παράδοσης που σε πολλές γειτονιές παραμένει ζωντανή. Υγεία, αγάπη, να προσέχουν και καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά και να είναι πάντα καλά και ψυχημένα. Σήμερα και όταν το θείο δράμα κορυφώνεται, οι ήχοι από το μυρολόι της Παναγίας μοιάζουν να είναι η λύτρωση για κάθε μάνα και κάθε γυναίκα. Οι σπαραχτικοί στίχοι αντιχούν και συγκινούν, δίνοντας συνέχεια μέσα από την πίστη σε ένα σύνολο από παραδόσεις που οδηγούν με θρήνο και πόνο στην ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση.